Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πράγματι, λοιπόν, σήμερα η αγγλόγλωσση έκδοση της εφημερίδας ΑΜΠΑΧ, της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, υποστηρίζει, λοιπόν, επικαλούμενη Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι και η Τουρκία σχεδιάζει τα δικά της θαλάσσια πάρκα στην περιοχή μετά την κίνηση που έκανε η Ελλάδα, την οποία κίνηση της Ελλάδας την θεωρούν ως προκλητική και ως ένα τετελεσμένο, για το οποίο η Τουρκία δεν ήταν ενήμερη. Γι' αυτό το λόγο ένα τουρκικό ίδρυμα, μάλιστα, θαλάσσιων έρευνων, προτείνει στην κυβέρνηση της Τουρκίας συγκεκριμένα 4 θαλάσσιες περιοχές, προκειμένου να συνεργαστούν με την Ελλάδα και να γίνουν θαλάσσια πάρκα. Mm-hmm. Αυτές οι 4 περιοχές, να πούμε, Ματίνα, ότι η μία είναι κοντά στη Θάσο, η άλλη δυτικά της Λέσβου, η άλλη είναι πολύ κοντά στη Ρόδο, και το 4ο θαλάσσιο πάρκο που σκέφτεται η Τουρκία είναι ακριβώς πάνω από την Κρήτη. Mm-hmm. Σύμφωνα, λοιπόν, και με το δημοσίευμα αλλά και με το συγκεκριμένο ίδρυμα που προτείνει αυτά τα 4 θαλάσσια πάρκα, οι δύο χώρες, λέει, διαθέτουν τη νομική βάση προκειμένου να συνεργαστούν στις συγκεκριμένες περιοχές, επικαλούμενοι μάλιστα ένα πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελόνης. Μάλιστα. Και προτείνει στην κυβέρνηση, λοιπόν, ότι θα ήταν προς το συμφέρον να συνεργαστούν ώστε να γίνουν θαλάσσια, μάλιστα, πάρκα σε αυτές τις περιοχές μέσα στην καρδιά του Αιγαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Ζαχαράκη, και να δούμε και τι εξελίξεις θα πυροδοτήσει όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ.